πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι η καθυστέρηση τόσο, αλλά το τι κοινοβούλιο είναι αυτό. Όταν πρώτα απ' όλα οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι δεν κατανοούν τι σημαίνει όταν τους δίνει το λόγο το Προεδρείο για να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και κάνουν τοποθετήσεις, κανονικές ομιλίες, και κατά κύριο λόγο βεβαίως στην κυβέρνηση, στον κύριο Υφυπουργό, ο οποίος δεν κατανοεί ότι δεν μπορεί σε ένα άσχετο νομοσχέδιο να φέρνει τόσο σοβαρά ζητήματα όπως είναι τα θέματα του αθλητισμού. Και γι' αυτό το λόγο θα βγάλουν συμπέρασμα, βγάζει συμπέρασμα και η ελληνική νεολαία και ο ελληνικός λαός και βεβαίως οι άνθρωποι που ασχολούνται ιδιαίτερα με τον αθλητισμό και δίνουν τον υδρότα τους, το αίμα τους χρόνια τώρα για να ορθοποδήσει αυτός ο αθλητισμός και να χειροκροτούμε όλοι εδώ μέσα όταν έχουμε κερδίσει νίκες, όταν έχουμε επιτυχίες. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι άλλο το μεγάλο σήμερα. Όπως υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα, τα οποία στο χρόνο της παρέμβασής μου θα προσπαθήσω εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να τα θέσω. Όταν μιλάμε για την πορεία της επένδυσης στο ελληνικό, στην πραγματικότητα μιλάμε για τον ίδιο το χαρακτήρα της ανάπτυξης που προωθείτε τόσο εσείς όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το ποιος τελικά κερδίζει και ποιος χάνει μέσα σε αυτές τις καπιταλιστικές επενδύσεις. Να βγουν συμπεράσματα από όλους και από όλες. Τι γίνεται στο ελληνικό? Σχεδιάζεται να γίνει μια τεράστια επένδυση του τουριστικού κεφαλαίου με ξενοδοχεία, καζίνο και μια ολόκληρη κλειστή πόλη με κατοικίες πολύ υψηλού κόστους. Αυτός ήταν εξ αρχής και συνεχίζει να είναι και σήμερα ο πυρήνας του επενδυτικού σχεδίου του τουριστικού κεφαλαίου για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τα κροκοδίλια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσπαθεί να πείσει ότι το υφιστάμενο αναπτυξιακό σχέδιο του ελληνικού είναι δήθεν η μέρα με τη νύχτα με το προηγούμενο σχέδιο, δεν πείθουν κανέναν. Γι' αυτό άλλωστε το ψηφίζετε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχαμε προειδοποιήσει από τότε ότι η ανάπτυξη της περιοχής με κριτήριο τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου στερεί από λαϊκά στρώματα της περιοχής και της Αθήνας, της Αττικής Ολάκερης συνολικά, ένα από τους τελευταίους μεγάλους ελεύθερους χώρους ανάσας. Αλλάζετε εσείς τώρα της Νέας Δημοκρατίας κάτι? Σε καμία περίπτωση. Απλά εσείς είστε πιο ειλικρινείς όταν πλέον ξεκάθαρα μας λέτε ότι δεν θα αρκεστείτε στο τεράστιο τίμημα χρήσης των εγκαταστάσεων, στην αποκλειστική χρήση από το μεγάλο κεφάλαιο ολόκληρου του φιλέτου που ήδη είχε θεσμοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να προστατεύονται οι πλούσιοι επισκέπτες. Είστε ειλικρινείς ακόμα και στο τελευταίο μέτρο που έχετε θεσπίσει και λέει πως μόνο οι κάτοικοι των συγκεκριμένων δήμων μπορούν να χρησιμοποιούν τις παραλίες. Κανείς φυσικά δεν είχε αυταπάτες. Οι εργαζόμενοι ήξεραν και ξέρουν ότι οι τουριστικές εγκαταστάσεις υπερπολιτελείας δεν θα είναι για αυτούς. Ξέρουν ότι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα θα κάνουν διακοπές εκατομμυριούχοι. Το κάνετε πλέον ξεκάθαρο, αφού βάζετε και φυσικά τύχη για να μην υπάρχει ούτε καν η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή οι υψηλοί φιλοξενούμενοι σας με την πλέμπα των Αθηναίων που δεν θα μπορούν φυσικά να προσεγγίσουν το μέρος. Γιατί προχωράμε αυτόν τον τρόπο το ελληνικό? Ο σχεδιασμός τόσο ο δικός σας όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων κάνει λόγο για ανάδειξη της Αθήνας σε τουριστικό προορισμό πολυτελείας για όλο το χρόνο, για 50 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως τα επόμενα χρόνια, όπως λέτε. Και αλήθεια, πώς θα γίνει αυτό άραγε? Ο σχεδιασμός της αστικής ανάπλασης στο κέντρο της Αθήνας, ο λεγόμενος μεγάλος περίπατος από τη μια μεριά, και η ταχύτατη τουριστική ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής από την άλλη, είναι εργαλεία για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Η επένδυση στο ελληνικό, στον Αστέρα, στο Φαλιρικό Δέλτα, η ανάπλαση στο κέντρο της Αθήνας είναι συστατικά στοιχεία του σχεδιασμού του κεφαλαίου και για τον τουρισμό στην Αθήνα. Γι' αυτό, τόσο εσείς όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από εσάς, συνδιαμορφώσατε το αναπτυξιακό σχέδιο που μετατρέπει την παραλιακή ζώνη της Αττικής και το κέντρο της Αθήνας σε αυλές ξενοδοχειακών μονάδων, στερώντας από τα εκατομμύρια των Αθηναίων τους τελευταίους διαθέσιμους χώρους για να καλύψουν βασικές σύγχρονες ανάγκες τους. Γι' αυτό άλλωστε αξιοποιείτε και την πανδημία για να αλλάξετε τη δομή της εστίασης και να την προσαρμόσετε στην εξυπηρέτηση του σχεδιασμού σας για την επόμενη μέρα της οικονομίας. Είναι λοιπόν αφελές να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό χωρίς να προχωρήσει σε τέτοια έργα φιλέτα για το μεγάλο κεφάλαιο. Η Αθήνα τουριστικός προορισμός απαιτεί και το ελληνικό και το μεγάλο περίπατο, απαιτεί να ξανασχεδιαστεί η πόλη όχι για το συμφέρον όμως για το καλό των κατοίκων της, αλλά για να γίνει η πόλη για επισκέπτες πελάτες του μεγάλου τουριστικού κεφαλαίου. Θα μας ρωτήσετε, τάχα καλοπροαίρετα, μα δεν θα βρίσκουν έτσι δουλειές οι άνεργοι? Δεν θέλετε εσείς να γίνουν επενδύσεις? Μας τα λέτε δηλαδή. Δεν βλέπετε πως μόνο αν βγάλουν αρκετά κέρδη οι μεγάλες επιχειρήσεις θα βελτιωθούν κάπως και οι μισθοί των εργαζομένων? Κυρίες και κύριοι, δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε τους εργαζόμενους και ειδικά τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού με αυτό το αστείο επιχείρημα. Γιατί οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ξέρουν πως οι επιδόσεις του τουριστικού κλάδου τη δεκαετία που μας πέρασε δεν οδήγησαν σε δική τους ευημερία. Οι μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων παραμένουν μισθοί πείνας. Οι εργασιακές σχέσεις είναι άθλιες, με υπερδωδεκάωρη εργασία. Η εργασιακή ασφάλεια ανύπαρκτη, αφού κάθε χρόνο μόλις ξεζουμιστούν για 6-7 μήνες, βρίσκονται ξανά στην ανασφάλεια της ανεργίας. Για να αναφέρω δηλαδή μόνο μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Βλέπετε, η κερδοφορία του κεφαλαίου απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και αυτόν τον νόμο του καπιταλισμού δεν μπορείτε να μας κάνετε να τον ξεχάσουμε. Άλλωστε, τα μνημόνια, οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η τελευταία πράξη του δράματος, του νέου εργατικού νόμου που ετοιμάζεται, δίνουν όλο και περισσότερα εργαλεία στο μεγάλο κεφάλαιο, στους ομίλους, για να αυξάνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Δεν κοροϊδεύετε λοιπόν κανέναν. Οι επενδύσεις σας δεν φέρνουν ευημερία για το λαό. Η ίδια η λογική σας ότι οι επενδύσεις φέρνουν δουλειές, με απλά λόγια λέει στον εργαζόμενο, αν θες δουλειά θα την κάνεις όπως τη θέλουν, όπως γουστάρουν οι επενδυτές καπιταλιστές. Στο σύστημα που προσκυνάτε, βλέπετε, η πηγή του κακού είναι ότι οι καπιταλιστές έχουν το μονοπόλιο των μέσων παραγωγής. Τέλος, είναι σχεδόν αστείο να μας λέτε για την ανάγκη να πρασινίσει η οικονομία και την ίδια ώρα να προωθείτε μια τέτοια επένδυση στο ελληνικό. Μας έχετε μπερδέψει. Πόσο πράσινη ακριβώς γίνεται η οικονομία όταν τα βουνά τα τσιμεντάρουν οι ανεμογεννήτριες και τις παραλίες και τον τελευταίο μεγάλο ελεύθερο χώρο πρασίνου της Αθήνας θα τον πλήξουν τεράστιες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και καζίνο στο ελληνικό? Η επένδυση που θέλετε να γίνει στο ελληνικό έχει λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης που προωθείτε τόσο εσείς όσο και οι προηγούμενοι. Γη και είδωρ δηλαδή στους μεγάλους ομίλους, εκχώρηση της χρήσης κάθε ελεύθερου χώρου, επιδείνωση της ζωής των λαϊκών στρωμάτων της Αττικής στερώντας τους τις παραλίες και τους ελεύθερους χώρους και διασφάλιση φθηνού εργατικού δυναμικού με μοναδικό στόχο να βγάλουν δισεκατομμύρια κέρδη οι μεγάλοι του κεφαλαίου. Καλούμε το λαό της περιοχής, συνολικά όλης της Αττικής, να αντιπαλέψει το σχεδιασμό αυτό εδώ, ειδικότερα για το σύνολο του παράκτιου μετόπου από το Σκαραμαγκά μέχρι το Σούνιο.
Σε αυτόν περιλαμβάνεται η πώληση της περιοχής και η προώθηση της αναπτυξιακής επένδυσης στο ελληνικό, που θα έχει έντονες αρνητικές επιπτώσεις στις εργατικές λαϊκές οικογένειες όλου του Λεκανοπεδίου. Στον αντίποδα ακριβώς βρίσκεται η πρόταση του ΚΚΕ για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση της γης, του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας και των υπηρεσιών με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης είναι ο μόνος που μπορεί να εξασφαλίσει για όλους τους εργαζόμενους το δικαίωμα σε πλήρη σταθερή εργασία, με ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, το δικαίωμα σε μόρφωση, αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, το δικαίωμα για μεγάλους ανοιχτούς ελεύθερους χώρους πρασίνου με δυνατότητες αναψυχής, το δικαίωμα στην ασφαλή ποιοτική λαϊκή κατοικία, τη δυνατότητα για δωρεάν γρήγορες ασφαλείς συγκοινωνίες. Και σε αυτή την κατεύθυνση οργανώνουμε την πάλη μας και απαιτούμε σε όλο το χώρο του ελληνικού παραλία, πρώην αεροδρόμιο, πρώην αμερικάνικη βάση, να μην αναπτυχθεί καμιά επιχειρηματική δράση. Με αποκλειστική του ευθύνη το κράτος να αναλάβει την κατασκευή, τη διαχείριση και το κόστος λειτουργίας συντήρησης ενός μητροπολιτικού πάρκου ανοιχτού για το λαό με όλες τις απαιτούμενες υποδομές. Να αναπτυχθούν ο λαϊκός αθλητισμός και οι πολιτιστικές δραστηριότητες, να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση του λαού της Αττικής με φθηνές και γρήγορες συγκοινωνίες. Κυρίες και κύριοι, αυτή η πολιτική που ακολουθείτε με την επένδυση στο ελληνικό είναι ίδια και απαράλλαχτη και στον τομέα της υγείας, όπως και σε άλλους τομείς. Σας ακούμε να λέτε πως το σύστημα υγείας υφίσταται πίεση, αλλά είμαστε ακόμα σε θέση να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μιλάτε, λες και δεν έχετε καμιά συνέστηση της κατάστασης. Για απλή πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πριν από 2 μήνες. Τώρα δεν μιλάμε απλά για πίεση. Μιλάμε για κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιαίτερα στην Αττική. Οι δεκάδες διασωληνωμένοι που παραμένουν εκτός ΜΕΘ μέχρι να διάσει κρεβάτι είναι απλή πίεση. Οι εκατοντάδες εισαγωγές καθημερινά στα δημόσια νοσοκομεία είναι απλή πίεση. Για να μην μιλήσουμε για τους χιλιάδες ασθενείς με άλλα σοβαρά νοσήματα, οι οποίοι ούτε απ' έξω από τα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν να περάσουν. Οι εικόνες με τα μποτιλιαρισμένα ασθενοφόρα στην είσοδο του Ευαγγελισμού του μεγαλύτερου νοσοκομείου, προχθές στην εφημερία, είναι σοκαριστικές. Και εσείς μιλάτε ακόμα για πίεση, η οποία μάλιστα λέτε ότι όταν φτάσουμε στο ορόσημο να έχουν εμβολιαστεί όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών, τουλάχιστον με την πρώτη δόση, και όλοι οι πολίτες με υποκείμενα νοσήματα περί τα τέλη Απριλίου, τότε θα μειωθεί σημαντικά η πίεση. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για 1 μήνα ακόμα? Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι θα ακολουθήσει την κατάρρευση? Να πεθαίνουν ασθενείς αβοήθητοι στα σπίτια τους? Έχουμε υπόψη μας την επιστολή του Διευθυντή του Παθολογικού στο νοσοκομείο Παμακάριστος προς τον Διοικητή του νοσοκομείου, που έχει τίτλο «Αδυναμία περίθαλψης του πλήθους των νοσηλευωμένων ασθενών, 80 και πλέον, από τους υπηρετούντες ειδικούς παθολόγους, 6 στο σύνολο, ένας ανήκων σε ευπαθή ομάδα και μία επικουρικός». Σας την καταθέτω ολόκληρη για τα πρακτικά της Ολομέλειας. Αυτό λοιπόν εσείς το ονομάζετε πίεση? Ακούτε τι λέτε? Ή μήπως νομίζετε ότι με την επιστράτευση 200 ιδιωτών γιατρών μπορείτε να εξαπατήσετε τους ασθενείς, να αντιμετωπίσετε τις χιλιάδες ελλείψεις που υπάρχουν σε γιατρούς, σε νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία? Είναι δυνατόν η επίταξη 200 γιατρών να δώσει λύση στα τεράστια προβλήματα? Με τις λίστες αναμονής των ασθενών να χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ για να κερδίσουν τη ζωή τους?
ή της μετακίνησης ασθενών και υγειονομικών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη. Μήπως μπορεί να αντιμετωπίσει μια ακόμη παράλληλη πανδημία που είναι σε εξέλιξη και αφορά τον επί ένα χρόνο αποκλεισμό άλλων ασθενών με άλλες πολύ βαριές ασθένειες από χειρουργία, από θεραπείες, από διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις. Θέλετε να σας δώσουμε ένα παράδειγμα? Πολλοί γνωρίζουν πως τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην ηλικία άνω των 60 ετών. Πρώτη σε συχνότητα αιτία αναπηρίας του πληθυσμού. Καθοριστική σημασία είναι η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση, η θρομβόληση. Ο Ερυθρός διαθέτει μια από τις καλύτερες νευρολογικές μονάδες που κάνουν θρομβόληση. Ο Ερυθρός που εφημέρευε λοιπόν για όλη την πρώτη υγειονομική περιφέρεια, τώρα βγαίνει εκτός εφημερίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τέτοια περιστατικά? Γιατί λοιπόν δεν επιτάσσεται το Μετροπόλιταν που διαφημίζει ότι έχει εξειδικευμένη μονάδα αυξημένης φροντίδας για θρομβόληση? Την ίδια στιγμή που οι δημόσιες μονάδες υγείας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες ανάγκες των ασθενών, η κυβέρνηση παρέχει ασυλία στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας, ώστε να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν ασύστολα εν μέσω πανδημίας. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τους επιδοτείται και από πάνω για όσους ασθενείς θελήσουν να νοσηλεύσουν. Το επίγον αυτή τη στιγμή είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Και για να γίνει αυτό πρέπει αυτή τη στιγμή να επιταχθούν όλες οι διαθέσιμες νοσοκομιακές κλίνες, όλες οι ΜΕΘ μαζί με το προσωπικό τους. Και αυτές υπάρχουν, βρίσκονται στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία αρνείστε να επιτάξετε. Σήμερα λοιπόν το αναγκαίο και ρεαλιστικό, ακριβώς για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, είναι η άμεση επίταξη, χωρίς αποζημίωση, όλων των νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων του ιδιωτικού τομέα, για να προσθεθούν έτοιμες, κρίσιμες υποδομές και έμπειρο προσωπικό για την περίθαλψη COVID και no-COVID ασθενών. Είναι ταυτόχρονα η άμεση και χωρίς άλλες προϋποθέσεις, ταυτόχρονα πρόσληψη όλων των ειδικευμένων γιατρών και των γιατρών για έναρξη ειδικότητας. Και αφήστε τα γνωστά κόλπα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας είπε σε χθεσινή του συνέντευξη «Δεν υπάρχουν, λέει, πνευμονολόγοι στη λίστα των επικουρικών». Όμως, αν δεν γνωρίζετε, σας λέμε προς ενημέρωσή σας πως για μια θέση πνευμονολόγου που προκηρύχθηκε για το Σεισμανόγλιο υπάρχουν 36 υποψηφιότητες. Και για 20 θέσεις πνευμονολόγων στο Σωτηρία υπάρχουν 80 υποψηφιότητες πνευμονολόγων. Γιατί δεν τους προσλαμβάνετε? Επιπλέον είναι αναγκαία η ένταξη όλων των αυτοαπασχολουμένων σε κρατικό σχέδιο για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας όλων των ασθενών. Και αυτά που λέτε για να δικαιολογήσετε την άρνησή σας να προχωρήσετε σε επίταξη, ότι δήθεν αν από τον Απρίλιο πέρσι είχατε κάνει επίταξη, τώρα δεν θα είχατε λεφτά, πείτε τα στο ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα, όχι σε μας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που έχει βγάλει τα τιμολόγια, έχει βάλει κάτω τα κομπιουτεράκια για να υπολογίσει το κόστος της αποζημίωσης για τους κλινικάρχες. Μη τυχόν και χάσουν κανένα ευρώ. Εμείς όταν λέμε για επίταξη, μιλάμε για πραγματική επίταξη και χωρίς αποζημίωση. Έλεος πια, τόσα έχουν βγάλει οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι και μέσα στην πανδημία. Δεν παθαίνουν και τίποτα να τους λείψει και κανένα ευρώ. Ανακοινώσατε τη χορήγηση ενός δωρεάν τεστ την εβδομάδα αναπολίτη, που δεν είναι ακριβώς δωρεάν, αφού προβλέπεται ότι θα πληρώνουν και ένα αντίτιμο για την πραγματοποίησή του. Αντί να προσλάβετε γιατρούς, νοσηλευτές,
σε κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρία, κινητές μονάδες υγείας για να πραγματοποιούν τα τεστ, αλλά και να καταγράφουν και το αποτέλεσμα. Να δίνουν οδηγίες ανάλογα με το αποτέλεσμα. Εσείς πετάτε το μπαλάκι πάλι στο λαό και στην περιβόητη ατομική του ευθύνη. Καθόλου τυχαίο. Αφού στα φαρμακεία έχετε με νόμο πετάξει και το μπαλάκι ενός μέρους των εμβολιασμών. Ποιος όμως θα παίρνει το ιστορικό? Ποιος θα αντιμετωπίζει τυχόν παρενέργειες? Ποιος θα παρακολουθεί τον εμβολιαζόμενο για τυχόν προβλήματα που θα συμβούν? Αυτά από πότε ανήκουν στο επιστημονικό αντικείμενο των φαρμακοποιών? Με όλα αυτά, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζετε το φόβο, τη δυσπιστία ενός τμήματος του λαού μας απέναντι στα εμβόλια, αλλά με την πολιτική σας, με τα δικά σας μέτρα που απορρέουν από αυτή την πολιτική, την αναπαράγετε και την επεκτείνετε συνεχώς. Μιλάμε για την αποθέωση της περιβόητης ατομικής ευθύνης που έχετε κάνει σημαία σας από πέρσι και ορίστε που φτάσαμε. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πρωθυπουργός προκαλεί, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν λέει ότι μέσα στην πανδημία γκρεμίστηκε το στερεότυπο του τεμπέλη δημόσιου υπαλλήλου, μιλώντας για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και για τα σώματα ασφαλείας. Καταρχήν, βγάλτε έξω τα σώματα ασφαλείας, γιατί όλοι ξέρουν πως ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες τους αξιοποιήσατε, τους χρησιμοποιήσατε, παρά τα μεγάλα προβλήματα που πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν, για να επιβάλλετε την αστυνομοκρατία, για να επιβάλλετε την πολιτική σας, που πλήττει τελικά και τις δικές τους οικογένειες. Αλλά δεν σας πέρασε. Ο λαός, η νεολαία, το μαζικό κίνημά τους σας απάντησε και το ίδιο θα κάνει οποιαδήποτε στιγμή σηκώσετε χέρι πάνω του. Το ίδιο θα κάνουν κάποια στιγμή όταν έρθουν οι συνθήκες και οι ίδιοι οι αστυνομικοί, όταν συνειδητοποιήσουν ότι το συμφέρον τους είναι να συνταχθούν με το λαό, με την νεολαία, γιατί και οι ίδιοι είναι παιδιά λαϊκών στρωμάτων, οι περισσότεροι από αυτούς, και ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον να χτυπάνε τα παιδιά τους, τους πατεράδες και τις μανάδες τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Αλλά ας επιστρέψω σε αυτό που έλεγα. Πείτε μας αλήθεια. Ποιος νοσηλευτής μπορεί να τεμπελιάσει όταν, όχι τώρα, αλλά σε κανονικές συνθήκες στη βάρδια του, έχει την ευθύνη για πάνω από 30, για 40 ασθενείς? Ποιος νοσοκομιακός γιατρός μπορεί να τεμπελιάσει όταν σε κάθε εφημερία έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες περιστατικά? Προκαλεί επίσης ο Πρωθυπουργός όταν λέει ότι δήθεν διαλύθηκε και το στερεότυπο του ανάλγητου ιδιωτικού τομέα μόνο και μόνο επειδή ορισμένοι έκαναν δωρεές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σταγόνα στον ωκεανό των κερδών τους είναι αυτές οι δωρεές. Να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Άλλωστε, κανείς δεν χάνει από τέτοια και το ξέρετε. Το αντίθετο γίνεται. Όλοι αυτοί είναι πολλαπλά ωφελημένοι από την πολιτική σας. Μην προσπαθείτε να αντιστρέψετε την πραγματικότητα. Γιατί αν ένας μύθος κατέρευσε πραγματικά μέσα στην πανδημία, αυτός είναι ο μύθος της αρμονικής συνύπαρξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η συνύπαρξη είναι που απαξίωσε και έκλεισε δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας. Τα άφησε χωρίς προσωπικό, εκτόξευσε τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας για την λαϊκή οικογένεια, δημιούργησε μεγαθύρια στην ιδιωτική υγεία. Και αυτή τη συνύπαρξη την υπηρεστήσατε όλοι σας. Και είναι η Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν στεκόμαστε στο πλευρό του λαού που κινητοποιείται και καλά κάνει για να προστατέψει την υγεία του και την υγεία των παιδιών του. Για να προστατέψει τα δικαιώματά του κόντρα στην καταστολή, τον αυταρχισμό που η κυβέρνησή σας κλιμακώνει. Και αφήστε τώρα τα δακρύβρεχτα,
που την είδαμε την κλιμάκωση. Μόνο οι νόμοι που περάσατε το τελευταίο διάστημα είναι αποκαλυπτικοί. Αυτός ο λαός λοιπόν δεν πρέπει να κάνει κανένα μορατόριουμ απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, όπως τολμάει ο ΣΥΡΙΖΑ να τον καλεί. Γιατί αλλιώς το μόνο που θα πετύχει θα είναι να κερδίσει πολύτιμο χρόνο η κυβέρνηση, το μεγάλο κεφάλαιο, για να περάσουν σε νέα επίθεση ενάντια στα λαϊκά δικαιώματα. Δεν αρκεί αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δίθεν η κυβέρνηση να μην φέρει 3-4 νομοσχέδια τώρα για να σταματήσει ο λαός να αγωνίζεται, να κινητοποιείται. Γιατί ακόμα και αν η κυβέρνηση παγώσει τα νομοσχέδιά της, ο λαός θα συνεχίσει να υποφέρει. Γιατί υπάρχει πληθώρα νόμων που πρέπει να καταργηθούν εδώ και τώρα. Και αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους πρέπει να τους έχει συνεχώς στο στόχαστρό του το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλά θα κάνει να μην μιλάει εκ μέρους του λαού και του κινήματός του, που δίνει σπουδαία καθημερινή μάχη να βγει όρθιος, να βγει δυνατός, υγιής από αυτή την περιπέτεια. Καλά θα κάνει ο κύριος Τσίπρας να μιλάει για το κόμμα του και τα στελέχη του. Αυτούς ας τους βάλει να υπογράψουν μορατόριο με τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι κι αλλιώς στην ίδια όχθη βρίσκονται. Και όχι μόνο όταν ήταν στην κυβέρνηση και είχαν ξεχάσει το λαό στη γωνία και στην αγωνία του με τα μνημόνια και τα διάφορα αντιλαϊκά μέτρα, αλλά και σήμερα, αφού αυτά επαναφέρει στο πρόγραμμά του, απλά τώρα αξιοποιώντας και την ευχέρεια του λαϊκισμού να μιλάει ως αντιπολίτευση, λέγοντας τα διάφορα λόγια του αέρα γνωστά από αυτά που μας συνήθισε πολλά χρόνια τώρα. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μόνιμο μορατόριουμ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε τα λόγια τα μεγάλα και τις κοκορομαχίες. Από το «θα λογαριαστούμε μετά» που λέγατε στην πρώτη φάση της πανδημίας, πέρασε σε προτάσεις για κοινής αποδοχής Υπουργό Υγείας και βάλε. Και άλλες δημιουργικές προτάσεις θέλετε. Αν όλα αυτά δεν είναι ανακοχή, ακόμα και ανοχή θα έλεγα, στην πολιτική, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τότε τι είναι? Μάλιστα, και οι δυο σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσά σας, μόνο και μόνο για να μπερδεύετε τον κόσμο δηλαδή, προσπαθείτε να φέρετε και την σπουδαία έννοια της προόδου στα δικά σας μέτρα. Μην κουράζεστε, όλοι πλέον καταλαβαίνουμε πως προόδος είναι να βελτιώνει ο εργαζόμενος λαός τη ζωή του. Πρόοδος είναι τα παιδιά μας να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές. Πρόοδος είναι να μπορεί να έχει σταθερή δουλειά με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καλό μισθό, να απολαμβάνει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, παιδείας. Πρόοδος είναι να παλέψει ο λαός να καταργηθούν όλοι οι αντιδραστικοί, αντεργατικοί, κατασταλτικοί νόμοι σας. Ο φόβος μήπως αρρωστήσει κανείς και πεθάνει στο δρόμο, να δουλεύει πάνω από 10 ώρες, όπως ετοιμάζεστε να θεσμοθετήσετε, και μάλιστα χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα, όπως επίσης σχεδιάζετε, δεν είναι απλή καθήλωση. Δεν είναι απλά καθήλωση, όπως λέει το δικό σας κυβερνητικό ψευτοδίλημα, προόδος ή καθήλωση. Είναι οπισθοδρόμηση. Και βέβαια, να είστε σίγουροι πως δεν θα τα καταφέρετε τελικά, τουλάχιστον χωρίς εμπόδια σας λέμε. Θα φροντίσουμε και εμείς γι' αυτό.